μάδα. Πηγαίνω στον Πέτρο, πώς είναι το χέρι σου. Σήμερα λίγο πονάει, πονάει που έβγαλε στο. Θα περάσει. Ναι. Θα περάσει και αυτό. Πάμε στην κουζίνα. Έλα, φέη μου, έλα, έλα. Έλα να δεις. Α, τι ωραίες μυρωδιές, τι ωραία χρώματα. Ωραίες και ιδιαίτερες. Πού μας ταξιδεύεις. Καλοκαιρινές. Φέη μου, κοίταξε να δεις. Θα σου δείξω την πιο απλή συνταγή για να κάνετε μία τηγανιά κοτόπουλο στο σπίτι, αλλά έχει μία ιδιαιτερότητα. Έχει κάτι της διαφορετικό. Κάτι το οποίο θα σου περάσει στο επόμενο level. Τι τηγανιά σου. Θέλω να περνάω τα level. Έτσι ακριβώς. Την τηγανιά σου λοιπόν, την κοτόπουλο, θα την περάσουμε στο επόμενο level. Κοίταξε, ο συνδυασμός με τις πιπεριές είναι εξαιρετικός. Πολύ, πολύ σωστά. Ωραίο. Έχω ριζάκι εκεί, Φέη. Το κλείνω αυτό, Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Να βάλω από εδώ. Από να βάλω να δοκιμάσω. Βάλε, βάλε, μόλις έβγαλα. Εδώ τι είναι, αυτό άλλο. Είναι διαφορετικό. Τι είναι αυτό. Εδώ είναι σκέτο χωρίς πιπεριές και έχει και λίγο λεμονάκι μέσα. Μάλιστα. Και εδώ είναι με πιπεριές. Και εδώ έχει και πιπερίτσες μέσα για αυτούς που θέλουν να βάλουν και τις πιπεριές τους. Πω, τι ωραία κουταλιά είναι αυτή, ωραία μπουκιά που είναι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια εξαιρετική τηγανιά κοτόπουλο για τα βράδια τώρα που κάθεστε στο μπαλκόνι σας, στη βεράντα σας και θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορο. Συνταγή του δεκάλεπτου, το max δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την πολύ ωραία τηγανιά, την οποία την είχα βάλει και σε κάποια εστιατόρια αυτή και γινόταν χαμός. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Ωραίο. Βγάζει μια γλύκα, πολύ ωραίο. Είναι και ιδιαίτερο. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε την τηγανιά μας. Δύο φιλετάκια λοιπόν από στήθος κοτόπουλο, 400 γραμμάρια. Σας γράφω ένα κρεμμύδι. Και δύο φιλετάκια τρώνε μια οικογένεια. Ναι, φυσικά, φυσικά. Και στη συνέχεια θα χρειαστούμε κρεμμύδι ξερό. Θα χρειαστούμε σκόρδο πολυτοποιημένο ή ψιλοκομμένο, ό,τι θέλετε εσείς. Ελαιόλαδο, λευκό κρασάκι, χυμό λεμόνι για να έχει και έτσι μια ωραία σπιρτάδα. Λίγο βουτυράκι, γιαούρτι ή κρέμα γάλακτος, ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε από τα δύο. Κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο και θα βάλουμε και λίγο κρόκο κοζάνης, Φέη, και λίγο ζωμό. Θα σας δείξω τώρα όλα τα μυστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πώς χρησιμοποιούμε τον κρόκο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πολύ. Δεν είναι ότι βάζουμε απλά έτσι, βάζουμε κρόκο μέσα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Βάζουμε το λαδάκι μας και λίγο βουτυράκι, άμα θέλετε εσείς που λατρεύετε το βούτυρο, το να βάλετε έτσι ένα-δύο κυβάκια. Δεν είναι κάτι μέσα στη συνταγή. Ίσα-ίσα θα μας δώσει πολύ ωραίο το εξωτερικό του, θα πάρει ένα πολύ ωραίο καφέ χρώμα που θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Βάζουμε λίγο λαδάκι λοιπόν με λίγο βουτυράκι και έχω κόψει το κοτόπουλο σε κυβάκια. Κυβάκια μικρά, όσο πιο μικρά τα κόψετε, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είναι κυβάκια σαν ένα μεγάλο ζάρι, σκεφτείτε. Βάζουμε λοιπόν το κοτόπουλο και όσο πιο δυνατά γίνεται την εστία μας για να κάνει μια ωραία κρούστα. Προσέξτε, μπορείτε να βάλετε και μπούτι, απλά το μπούτι θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο και θα είναι λίγο πιο ακανόνιστο τα κομμάτια σε σχέση με το στήθος κοτόπουλο. Όσο πιο δυνατά λοιπόν γίνεται η φωτιά μας, πολύ πολύ βασικό, Φέη. Δεν είμαστε από πάνω και τα ανακατεύουμε συνεχώς. Αφήνουμε να κάνει μια κρούστα το κοτόπουλο, να πάρει αυτό το καφέ το χρώμα και στη συνέχεια πάμε και το ανακατεύουμε. Για να ξεκολλήσει. Έτσι, όχι μόνο για να ξεκολλήσει, για να κάνει και μια κρούστα. Γιατί άμα το γυρίσεις, μετά αυτό που καταφέρνεις είναι να βγάλει όλη την υγρασία. Ανακατεύουμε λοιπόν με πολύ απαλές κινήσεις και θέλεις να προσθέσουμε πιπεριές. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, βέβαια. Ταιριάζουν πάρα πολύ και πιπεριές. Και δίνει και μια άλλη νοστιμιά. Ωραία. Βάζουμε μέσα και τις πιπεριές μας λοιπόν. Στο φαγητό μας. Μην τις βάλεις όλες, θα είναι πολλές. Καλέ, βάλτε όλες. Ωραία, βάλτε. Βάλτε. Και τις πιπεριές μας μέσα και θα προσθέσουμε και κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο ξερό. Δεν ξεκινάς με κρεμμύδι, όχι. Δεν χρειάζεται, όχι. Θέλουμε το κρέας πρώτα. Α, το βάζεις και αυτό όλο, Ό,τι θέλεις, Φέη μου. Ό,τι θέλεις. Δεν μου είπες. Κάνουμε ένα ανακάτεμα λοιπόν στο τηγάνι μας. Όχι πολλές κινήσεις, έτσι σιγά σιγά. Είναι πανεύκολη η συνταγή, παιδιά, αυτή που βλέπετε. Δεν χρειάζεται κάτι, δεν χρειάζεται να είσαι εξαιρετικός στην κουζίνα σου, να παίζεις τα δάχτυλα, τα μάτια της κουζίνας και τις κουτάλες και όλα αυτά. Είναι πανεύκολη, έχει χρώμα, είναι καλοκαιρινή συνταγή. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να σβήσουμε με κάτι όξινο. Ποια είναι τα όξινα, το κρασάκι και το λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι από τα δύο θέλετε. Εδώ έχω το κρασάκι και εδώ έχω λεμόνι. Σου άρεσε, έφαγες με το λεμόνι, όχι, Έφαγες χωρίς το λεμόνι. Λοιπόν, έχουμε τέρμα εδώ την εστία μας. Και να ξέρετε ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με ένα ωραίο ρύζι μπασμάτι, που το ρύζι μπασμάτι θέλει προσοχή στο πώς θα το φτιάξετε. Βάλτε το ριζάκι σας, ξεπλύνετε καλά με νερό και όταν βάλετε το νερό σας με το ρύζι, απλά πρέπει να σκεπάζει λίγο το νερό το ριζάκι μας. Και μετά σκεπάζουμε και σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και το ριζάκι μας είναι έτοιμο, αχνιστό, ωραίο. Έτσι ακριβώς.
Βλέπεις, με ένα απλό σκέπασμα θέλει γύρω στα 15 λεπτάκια στο ένα. Στη θερμοκρασία ένα. Μην το βάλετε περισσότερο. Βέβαια. Σκεπασμένο με καπάκι. Θέλει λίγο σαλτσούλα που κορίζει για να γίνει νόστιμο σκέτο. Μπράβο. Και γιαούρτι θα το φας. Πιο ακριβώς. Τώρα λοιπόν, εμείς για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα εδώ πέρα, έχουμε σοτάρει το κοτόπουλό μας, τις πιπεριές που έχουμε στο ψυγείο μας, το κρεμμύδι μας ψιλοκομμένο. Θα προσθέσουμε λίγο σκόρδο μέσα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και Θεέ μου, κοίταξε να δεις, έχω ένα κατσαρολάκι εκεί πέρα, θέλω να το δεις. Έχω βάλει λίγο νεράκι με λίγο ζωμό. Mm-hmm. Μισό ζωμό κοτόπουλο έβαλα. Τώρα θα ρίξω εδώ μέσα το κρόκο κοζάνης. Α, δεν το ρίχνεις μέσα στο φαγητό. Όχι, τώρα εδώ στα υγρά έχω τον έλεγχο του κρόκο κοζάνης. Δεν την έχω άμα το ρίξω έτσι σε σκόνη εδώ μέσα. Είτε πάρω λοιπόν τις ίνες, είτε πάρω τη σκόνη, πάντα το ανακατεύουμε με υγρά. Προτιμάς τη σκόνη, είναι πιο εύκολη. Είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε. Τι ωραία μυρωδιά, παιδιά. Αμέσως. Λοιπόν, σβήνουμε εδώ με το κρασάκι μας. Όσο πιο δυνατά, το ξαναλέω, η αιστεία μας να είναι όσο πιο δυνατά γίνεται. Το ίδιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να κάνετε αυτή τη συνταγή και με χοιρινό. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, ταιριάζει πάρα πολύ. Θέλει περισσότερο χρόνο μόνο. Με αυτά που θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, ναι. Το κοτοπουλάκι εδώ είναι συνταγή του δεκάλεπτου. Σβήνουμε και με λίγο λεμονάκι. Για εσάς που λατρεύετε το λεμόνι, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο περισσότερο. Και τώρα, Φέη μου, αυτό εδώ αρχίζει και παίρνει ένα χρώμα. Το βλέπεις. Θα βάλουμε τώρα εδώ μέσα το ζωμό μας. Γιατί πρέπει να ψηθεί το κοτόπουλο. Και βλέπεις ότι παίρνει με τη μία το χρώμα από τον κρόκο. Δες εδώ. Άκρος καλοκαιρινή συνταγή. Χωρίς μυρωδικά, χωρίς τίποτα. Μόνο η μόνη γεύση που έχει είναι από τον κρόκο και από τις πιπεριές. Και δες εδώ. Αυτό εδώ το αφήνετε 2 λεπτάκια το πολύ να έρθει και να βράσει το κοτόπουλο, να είμαστε σίγουροι ότι είναι βρασμένο. Μην το παραψήσετε, γιατί όταν ψήνουμε πολύ το στήθος κοτόπουλο, γνωρίζετε ότι πάει και στεγνώνει και δεν είναι τόσο ίσως θελκτικό. Ίσως θα λίγο περισσότερη ώρα στην αρχή, εντάξει, εμείς το κάναμε. Ναι, το κάναμε λίγο πιο. Αλλά δείτε εδώ, αυτό εδώ το χρώμα έτσι όπως είναι. Και στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι να προσθέσουμε ή γιαουρτάκι ή κρέμα γάλακτος. Το γιαούρτι θα κόψει. Μα ό,τι θέλετε εσείς. Θυμάσαι προχθές που είχαμε κάνει μια συνταγή και είχαμε βάλει το γιαούρτι σε ένα μπολάκι. Ή κάνουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Ακριβώς. Ή κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, βάζουμε σε ένα μπολάκι λίγο γιαούρτι, 3 κουταλιές σούπας και παίρνουμε την υγρασία από εδώ και το ανακατεύουμε σαν αυγολέμονο. Ή επιτόπου βάζουμε 100 ml κρέμα γάλακτος. 100 ml σε δύο στήθη κοτόπουλο, παιδιά, δεν είναι τίποτα απολύτως. Αφήνουμε να πάρει μία βράση και πάντα αυτό εδώ το φαγητό για να τελειώσει ωραία θέλει λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο και λίγο άνυτο. Αυτό Μαρία, θα έρθει και θα του να δώσει. Σου πω ένα ωραίο τραγούδι. Βάλε τη Σανζέλ, γιατί με ρωτούν στο Instagram ποιο είναι το τραγούδι. Τη Σανζέλ, το Perdu. Πάμε λίγο γαλλικά σήμερα. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε λίγο. Όντως 10 λεπτό, 15 λεπτό τέλος πάντων. Ναι. Δεν παίρνει πολύ. Εδώ βάζουμε λίγο άνυθο από πάνω, λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο να πάρουμε ωραία μυρωδιά. Έχουμε βάλει αλατάκι και πιπεράκι και έτσι όπως είναι, παιδιά, με το τηγάνι. Πηγαίνετε και σερβίρετε στο τραπέζι με τη μία. Μην κάνετε τίποτα άλλο, μην το σερβίρετε, μην το βάλετε σε πιάτο. Έτσι όπως είναι με το τηγάνι, βγάλετε το έξω να το ευχαριστηθείτε. Θα τη λατρέψετε αυτή τη συνταγή, είμαι σίγουρος. Γεια σου, Γιώργο. Επίσης, θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στο κορίτσι σου. Ναι. Τι ωραία κοσμήματα, τα καταυχαριστήθηκα. Σου άρεσαν. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως, θα τη δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο θέλω. Πες μου λίγο κάτι για να κάνεις το κανονικό το μελάτο το αυγό. Σαν να γυρίσαμε. Από την ώρα. Αυτό. Το μελάτο το βραστό. Από την ώρα που κοχλάζει το νερό, πόση ώρα τα αφήνουμε. Χθες 10 αυγά έκανα μέχρι να το βρω. 4 λεπτά. 4. 4 για να βγει μελάτο. Ώρα που... Κάθε λεπτό μετά που περνάει, σκληραίνει. Από την ώρα που θα βράσει. Που βράζει το νερό, ναι, που κοχλάζει το νερό. Από την ώρα που θα βράσει, από τα 2 πρώτα λεπτά, είναι το, στα 2 πρώτα λεπτά, από την ώρα που θα βράσει, θα βγάλει το αυγό το οποίο πα και βουτά μέσα το ψωμάκι. Στα 3 λεπτά θα αρχίζει να σφίγγει, να γίνεται πιο σφιχτό. Οπότε στο 3 λεπτό για να είσαι ασφαλής και safe, σε 3 λεπτά και από την ώρα που θα βράσει, έχεις το τέλειο εκείνο βραστό αυγό. Εκείνο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Από εκείνο είναι.